Βρισκόμαστε ανάμεσα στα χωριά Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων και Μαγούλα Καρδίτσας, όπου εδώ εστιάζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής. 12.000 στρέμματα υπάρχουν ανάμεσα στα δύο αυτά αγροκτήματα εδώ στην περιοχή και έχουν πλημμυρίσει όλα από τα νερά, τα αρμετικά νερά του Πάμισου. Από χθες το βράδυ άρχισε το πρόβλημα ουσιαστικά. Και σήμερα το πρωί συνεχίζεται, αλλά και μέχρι αυτή την ώρα έχουν υποχωρήσει λίγο τα νερά. Επίσης η περιοχή έχει και ένα άλλο ποταμάκι στην περιοχή ανάμεσα και Μεγάλα Καλύβια και Μουριά, το οποίο έχει πλημμυρίσει και αυτό, και όλα τα νερά έρχονται από την πλευρά του Πάμισου. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η περιοχή να υποστεί την πλημμύρα. Επίσης, οι εκτάσεις είναι όλες καλλιεργήσιμες. Αυτή τη στιγμή γινόταν η συγκομιδή από το Παπάκι. Ήταν καλλιεργήσιμες, θα έλεγα, διότι πλέον έτσι όπως έχει γίνει η εικόνα την οποία βλέπουμε, πρόκειται για ολοσχερή καταστροφή. Επίσης, χθες το βράδυ, μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες, έχουν πνιγεί και εγώ πρόβατα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες εδώ στην περιοχή. Έχουν χαθεί πάρα πολλές ζωοτροφές. Και άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές. Το ευτύχημα είναι ότι δεν έχουν μεθρυνήσει εδώ στην περιοχή μας κάποιο θύμα ή να έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια. Το πρόβλημα υπάρχει στην περιοχή του Μουζακίου, στην ευρύτερη περιοχή του Μουζακίου. Τώρα τα νερά αρχίζουν να αναπέφτουν, όπως βλέπετε εδώ. Είναι πραγματικά μια θάλασσα σχέση. Νίκο, όπως τα λες, σε ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεσή μας.